σπάζουν. Διαβάζουν το σπίτι, κάνουν τις επαναλήψεις για την ακρίβεια εκείνη την περίοδο όλων των μαθημάτων. Ναι. Θέλουμε λοιπόν στη συζήτηση αυτή που ανοίγει με την πρωτοβουλία του Υπουργού να μπει στο επίκεντρο της κουβέντας το πώς το Λύκειο θα γίνει ένα σχολείο που τα παιδιά μας θα το ξανααγαπήσουν και θα γίνει ένα σχολείο το οποίο θα βοηθήσει τους μαθητές και για την κατάρτισή τους, για την παιδαγωγική αντίληψη, για τη μάθηση, αλλά και πώς θα τους βοηθήσει στην προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πώς θα γίνει αυτό το σχολείο να είναι πραγματικός βοηθός για τα παιδιά μας, ναι, ώστε η ανάγκη εξωσχολικής βοήθειας να γίνεται όλο και μικρότερη. Απλώς προκαλεί σύγχυση αυτή η ανακοίνωση, κύριε Μπαξεβανάκη, αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένο το πλαίσιο. Ναι, έχετε δίκιο ότι το πλαίσιο δεν είναι ολοκληρωμένο, ακριβώς γιατί δεν έχουμε έτοιμες λύσεις και από την άλλη μεριά ούτε θέλουμε να προκαταλάβουμε τη συζήτηση. Λέμε αυτό που λέει όλη η ελληνική κοινωνία, ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το σχολείο. Η ναι. δευτέρα τάξη και κυρίως η τρίτη λυκείου πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Με την κατάργηση των εξετάσεων, πώς, αυτό ρωτάνε οι περισσότεροι. Ποιο θα είναι οι βασικές γραμμές αλλαγής της δευτέρας και της τρίτης λυκείου? Κύριε Ποφάντη, θέλουμε να απενοχοποιήσουμε τη συζήτηση. Ναι. Θέλουμε σωστό καταρχήν, είναι αυτό. Καταρχήν ναι. να, το κουβεντιάσουμε βεβαίως για το σχολείο. Μάλιστα. Να κουβεντιάσουμε για το λύκειο. Να αφήσουμε στην πρώτη φάση της κουβέντας το ζήτημα των εξετάσεων και τη πρόσβαση έξω από την κουβέντα. Όχι, δεν θα το αντιμετωπίσουμε, δεν γίνεται. Το ξέρετε ότι αυτό είναι στην αιχμή αυτή τη συζήτηση. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ναι. Όμως θέλουμε η συζήτηση να επικεντρωθεί καταρχήν το τι κάνει το Λύκειο. Πώς θα το κάνουμε ένα σχολείο ξανά χρήσιμο και βοηθό για τα παιδιά μας. Εάν απαντήσουμε σε αυτό, η συζήτηση μετά για το πώς γίνεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνει πιο εύκολη για όλους μας. Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Δεν μπορούν να μπουν όλα τα παιδιά στην ιατρική. Δεν μπορούν να μπουν όλα τα παιδιά στο Πολυτεχνείο ή στη νομική σχολή. Άρα ένας τρόπος, ένα φίλτρο που θα επιλέγει τα παιδιά θα υπάρχει. Ο σκοπός και η αγωνία μας είναι πώς αυτό το φίλτρο θα είναι λιγότερο ψυχοφθόρο για τα παιδιά μας. Εξετάσεις λοιπόν, τις κρατάμε. Ένας τρόπος εξετάσεων αναγκαστικά θα υπάρχει. Άρα οι εξετάσεις δεν καταργούνται έτσι όπως είναι μια αναδίπλωση. Γιατί υπάρχει σύγχυση εδώ. Πρόκειται για μια αναδίπλωση, νομίζω τα καταλαβαίνετε. Είναι προφανές για όλους μας ότι οπωσδήποτε για τις σχολές υψηλής ζήτησης, ένας τρόπος επιλογής, εξετάσεις, διαγωνισμός, εργασίες, ένας τρόπος να επιλέγουμε τα παιδιά μας θα υπάρχει. Το θέμα είναι αυτός ο τρόπος θα μπορέσει να είναι λιγότερο ψυχοφθόρος για τα παιδιά μας. Έχετε λύσει. Να μην χάνουν δύο χρόνια από τη ζωή τους. Και το δεύτερο, να το πούμε γι' αυτό. Εσείς τι θα προτείνετε, αυτό ρωτάει ο κόσμος. Βεβαίως. Γιατί θα ανοίξει ο διάλογος, αλλά η πρόταση δική σας θα έχει μεγαλύτερο βάρος. Βεβαίως. Να πω όμως και το δεύτερο. Πώς θα μπορέσουμε οι οικογένειες να μην αιμορραγούν σε τέτοιο βαθμό και να μην χρειάζεται να ξοδεύουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Αυτό να το βρείτε. Άρα λοιπόν η συζήτησή μας πρέπει να ξεκινήσει εστιάζοντας στο πώς αυτούς τους δύο παράγοντες θα τους ελαφρύνουμε. Και τα παιδιά μας και τις οικογένειες. Η πρόταση λοιπόν αν ξεκινάει ο διάλογος και πολύ καλά κάνετε, θα είναι και τα υπόλοιπα κόμματα μέσα. Όχι μόνο τα κόμματα, θα είναι όλοι οι κοινωνικοί φορείς και όσοι έχουν λόγο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί μας, όλοι. Ωραία. Ποια είναι η πρόταση του Υπουργείου για το θέμα της διαλογής, για το ποιοι περνάνε στα πανεπιστήμια και ποιοι δεν περνάνε? Πρόταση σε τελικό στάδιο. Τι σκέφτεστε, κάποιο άλλο σύστημα ενδεχομένως? Σίγουρα τα έχετε εξετάσει, σίγουρα τα ξέρετε. Έτοιμο σχέδιο δεν έχουμε. Θα ήταν άλλωστε υποκριτικό να πηγαίνουμε σε ένα διάλογο που θα κρατήσει μήνες και να λέμε ότι αυτό είναι. Λογικό. Βεβαίως, όταν θα φτάσουμε στο σημείο να ξεκινήσει ο διάλογος, το Υπουργείο Παιδείας θα παρουσιάσει την ατζέντα. Γιατί όλοι λένε για να κουβεντιάσουμε, πείτε μας. Τα σημεία, βέβαια, να προετοιμάσουμε. Έχετε, ας πούμε, κάποιο μοντέλο εκπαίδευση δευτεροβάθμια στο μυαλό σας? Υπάρχει ένα γαλλικό, ας πούμε, μοντέλο το οποίο. Αυτό κάτι έχουμε στο μυαλό μας. Τύπου μπακαλωρεά, μια πολύ γενική αυτό, ιδέα που θέλουμε η πρόσβαση να γίνεται μέσω του απολυτηρίου του Λυκείου. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι το Λύκειο θα γίνει ένα σχολείο, αυτό που συζητούσαμε πριν, ένα σχολείο αξιόπιστο. Και μας κυρίως το εξηγείτε λίγο αυτό, γιατί και γιατί στις δηλώσεις του κύριου Συγγνώμη, γιατί ο κύριος Γαβρόουλη είπε, έμεινε σε δύο σημεία. Θέλουμε ένα σύστημα πιο αξιόπιστο και πιο δίκαιο. Το δίκαιο μπορώ να το καταλάβω, το αξιόπιστο μπορείτε να μας το αναλύσετε. Θέλουμε η τρίτη τάξη του σχολείου να αποκτήσει περιεχόμενο. Μέσω αυτού του διάβλου, μέσα από την τρίτη τάξη του σχολείου, τα παιδιά να βοηθούνται πραγματικά. Το σχολείο να είναι ο βοηθός τους, ο κύριος βοηθός τους. Βεβαίως,
και το φροντιστήριο θα υπάρξει και οι άλλοι θεσμοί θα υπάρξουν. Ωραία. Αλλά θέλουμε στην το σχολείο να παίζει τον κύριο ρόλο. Στην πράξη, δηλαδή, πρακτικά, πείτε μας, τι θα αλλάξει. Εργαστήρια, όχι. Εργασίες. Όλα χρειάζονται και αναβάθμιση του εξοπλισμού και ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού και επιμορφώσεις και χρήματα. Δεν γίνεται παιδεία με τα ψέματα. Να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε όμως την κατεύθυνση. Τα μαθήματα κατεύθυνση. Τι θα αλλάξει κάτι εκεί. Θέλουμε η επιλογή να γίνεται μέσω του σχολείου. Αλλά αυτό σημαίνει ότι το απολυτήριο θα γίνει αξιόπιστο. Διατηρώντας το μοναδικό στοιχείο που έχουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το αδιάβλητο. Αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί. Ως κόριο φθάλμου. Είναι ένα από τα λίγα στοιχεία. Βαθμούς, θα πεις, θα συμφωνούμε όλοι. Καταλαβαίνω που πάμε. Θα παίρνουν βαθμούς κατά τη διάρκεια της χρονιάς που θα ελέγχονται κάθε τρίμηνο, κάθε... Πώς το σκέφτεστε? Γιατί γι' αυτό θέλουμε μιλάμε για αξιοπιστία. Μέσα στη διαδικασία της τρίτης τάξης του λυκείου. Αυτό. Να μην είναι η διαδικασία της επιλογής μια και έξω. Μια τρίωρη εξέταση που γίνεται κάθε Ιούνιο. Και αν το παιδί τύχει εκείνη την ημέρα κάτι μέρα. Να του συμβεί, να μην είναι σε καλή διάθεση, σε φόρμα, εξαιτίας αυτής της κακής μέρας να αποτύχει. Άρα περισσότερα μόρια κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Να ανοίξει η διαδικασία και να μην κρίνεται μόνο από μια στιγμή. Αυτή είναι μια φιλοσοφία που. Γίνεται καλό αυτό, δεν είναι μόνο εδώ. Έχει δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι αν συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι να μην είναι η επιλογή. 100% η επιτυχία της μιας στιγμής, αλλά μια προσπάθεια αρκετών μηνών, όπου και να αποτύχεις μια μέρα, έχεις σωστό, τη δυνατότητα να σε τι ποσοστό θα ρωτήσουν οι γονείς. Πού να ρίξουν αυτά το βάρος. Αυτά νομίζω ότι θα τα δουν στην πορεία. Τα ποσοστά, οι βαρύτητες κτλ. Είναι ζήτημα που θα το λύσει ο διάλογος. Η πρόθεση είναι αυτή, αυτό καταλαβαίνουμε. Η πρόθεσή μας είναι να απενοχοποιήσουμε αυτή τη βδομάδα που όλα κρίνονται για το παιδί μας μέσα σε μια βδομάδα. Και όταν μιλάτε για αξιοπιστία, εγώ επιμένω στο ερώτημα της Έλενας. Φοβάστε τους καθηγητές ότι ενδεχομένως αυτό το σύστημα αρχίζουν να δίνουν βαθμούς περισσότερους ενώ δεν πρέπει. Αυτό και να σου πούνε μετά υπαρκτή, να φύγουν από εμάς τα παιδιά, ας πάνε να κρυφθούν στη. Είναι μια υπαρκτή κατάσταση, το ξέρουμε όλοι. Είναι υπαρκτή. Και είναι και ανθρώπινο. Και εγώ με τους μαθητές μου θα αισθάνομαι ένα βάρος ότι πρέπει να βοηθήσω τα δικά μου παιδιά, τις τάξεις μου, του σχολείου πώς μου. Μπορεί να γίνει. Στον πώς... ανταγωνισμό. Είναι μια ανθρώπινη κατάσταση. Όμως, πώς μπορεί να φιλτράρετε αυτό. Αυτό πείτε. Αυτούς τους τρόπους ψάχνουμε να βρούμε και σε συνάρτηση και σε συνεννόηση με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να. Αξιοποιώντας και ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν τον χώρες, όλα τα το γαλλικό σύστημα. Είναι ένα πρότυπο. Έχει... Βέβαια, επειδή έχει πολύ εξειδανικευτεί, δεν θα πάρουμε ένα σύστημα που εφαρμόζεται στη Φιλανδία, ας πούμε, που θεωρείται για όλους μας πρότυπο. Θα ρωτήσει όμως, συγγνώμη, Έλενα, θα ρωτήσει ο εκπαιδευτικός ότι θα μου ρίξει σε μένα στο βάρος στην τρίτη ηλικίου. Με ρωτάς αν μπορώ να χαλάσω τη σχέση με τους μαθητές μου, με τους γονείς που έρχομαι σε άμεση επαφή. Επειδή αυτό είναι μια ανθρώπινη κατάσταση, θέλουμε αυτή την ανθρώπινη διάθεση, που δεν είναι κακό, είναι μια προφανής ανθρώπινη ιδιότητα, να υπάρξουν τέτοιες διαδικασίες που αυτή η βούληση του κάθε εκπαιδευτικού να υποχωρεί και να έχει ένα πολύ, μια πολύ μικρή βαρύτητα να και για να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Άρα, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που είναι δύσκολο, αν με ρωτάτε αν έχω τη συνταγή τώρα δεν την έχω. Ωραία. Θα μπορούσε αλλά αυτό θέλουμε να στο διάλογο ότι μπορεί να γίνει με συχνότερες γραπτές εξετάσεις. Μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή είναι η λύση. Έτσι όμως θα πηγαίναμε σε αυτό που δεν θέλουμε. Σε μια συνεχή εξόντωση των μαθητών που θα έβλεπαν. Αντί να έχουν να δώσουν μια φορά τον Ιούνιο εξετάσεις, να έχουν, ας πούμε, δύο-τρεις φορές μέσα στη χρονιά. Προετοιμασία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προγραμματισμός από πριν. Όλα αυτά που αναφέρετε είναι σημεία που. Όχι είναι υπαρκτά, είναι αυτά που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη. Και να ξεπεράσετε. Πώς προσπαθώντας να λύσουμε ένα πρόβλημα που όλοι το αναγνωρίζουμε, να μην δημιουργήσουμε ένα χειρότερο. Mm-hmm. Ακούστε ένα μήνυμα που μου στέλνουν οι γονείς πιθανότατα. Ποιος αξιολογεί τον εκπαιδευτικό αν μπορεί να κάνει αυτή την κρίση? Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογείται και αυτός να κρίνεται. Ποιος αξιολογεί τον εκπαιδευτικό? Η εκπαιδευτική μας, ξέρετε, είναι από τους καλύτερους της Ευρώπης. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Με μικρές εξαιρέσεις, βάλτε λίγο εξαιρέσεις. Να υπάρχει και κάτι τέτοιο. Εγώ θέλετε να. Επειδή είμαι εκπαιδευτικός, από χώρο της εκπαίδευσης που έρχομαι, θα πω ότι δεν είναι λίγες οι εξαιρέσεις, είναι αρκετές. Γι' αυτό. Επειδή έχουμε ζήσει και εγώ και η Έλενα. Αυτό υπάρχει παντού. Από το δημόσιο σχολείο σε όλους τους κλάδους, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν αυτά. Ναι. Αυτό που λείπει από τους εκπαιδευτικούς μας είναι η ανάγκη να νιώσουν ότι το κράτος είναι δίπλα τους.
ότι δεν είναι εχθρός τους. Και ότι τους, πρώτα θα τους βοηθήσει, θα τους επιμορφώσει. Αυτό το κανονικό, ρωτήστε τους. Θα τους επιμορφώσει, θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στο καθήκον που εμείς θα τους αναθέσουμε. Και όταν το κράτος είναι συνεπές απέναντί τους, θα έχει μετά και την απέτηση να τους ελέγξει για το αν κάνουν. Είναι εξαιρετικό αυτό. Είναι ιδανικός κόσμος για το σύστημα παιδείας μας. Να εκπαιδεύεται ο εκπαιδευτικός. Να μπορεί συνεχώς να παίρνει νέα στοιχεία και να τα προωθήσει στους μαθητές του. Ξέρετε ότι σήμερα ο εκπαιδευτικός μας μπαίνει στη σχολική αίθουσα χωρίς να έχει παιδαγωγική επιμόρφωση. Ναι, αυτό είναι. Πόσα τελειώνοντας την φιλοσοφική σχολή ή το τμήμα χημικών ή μαθηματικών. Είναι ένας καλός επιστήμονας, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικός. Ναι. Εμείς του λέμε μπες μέσα και δίδαξε. Χωρίς να το βοηθήσουμε καθόλου. Θέλει, αυτό... θέλει χρήματα, θέλει περισσότερο προσωπικό, κύριε Μπαξεβανάκη. Όλα αυτά δεν λύνονται. Επίσης, σε ένα καταλαβαίνετε ότι οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης με τις μειώσεις που έχουν δει στους μισθούς τους δεν έχουν το ίδιο κέφι. Και τώρα μην γελιόμαστε. Ψάχνουν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν κανένα ιδιαίτερο. Δεν μιλάμε για κέφι, μιλάμε για καθήκον και μιλάμε και για δουλειά. Αλλά λέμε ότι. Ξέρετε, λένε ότι εμείς δεν έχουμε ανταπόδοση, ό,τι δουλειά και να κάνουμε. Ψάχνουν οι εκπαιδευτικοί να βρουν λίγο χρόνο να κάνουν κανένα ιδιαίτερο, να συμπληρώσουν το εισόδημα εκεί που βρίσκονται. Αυτή η πραγματικότητα υπάρχει, δεν αφορά την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας. Να είμαστε καθαροί. Συμφωνούμε. Η διεξαγωγή ιδιαίτερων μαθημάτων απαγορεύεται. Και θέλω να πω εδώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας δεν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι, τέλος πάντων. Τι θέλετε να πείτε, μια πληγή, πείτε μου για το οικονομικό κομμάτι. Δεν ξέρετε, μπορούμε να... μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα να πω ότι η πολιτεία δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις απέναντι στους εκπαιδευτικούς τον καιρό των παχιών αγελάδων. Τότε που τα χρήματα υπήρχαν και έρεαν άφθονα. Και σήμερα προσπαθούμε με τα πενιχρά μέσα μιας χρεοκοπημένης χώρας να επιμορφώσουμε τον κόσμο, να του δείξουμε ότι το κράτος είναι δίπλα του και είναι πρώτα βοηθός του, πρώτα θα τον βοηθήσουμε, θα τον επιμορφώσουμε και μετά θα τον ρίξουμε στην αρένα της ανταπόκρισης στο καθήκον του. Υπάρχει καθήκον, αλλά υπάρχει και υποχρέωση του κράτους και πρώτα είναι υποχρέωση του κράτους και μετά άρα η απέτηση. Άρα είναι διατεθειμένο, άρα το έχετε λύσει αυτό το θέμα. Θα μπορέσει το κράτος να δώσει αυτά που πρέπει στο νέο σχέδιο που ετοιμάζεται τώρα ή που θα διαπραγματευτείτε και θα συζητήσετε το επόμενο διάστημα. Κύριε Παπαδημητρίου, σχεδιάζουμε ένα γενναίο πρόγραμμα επιμόρφωσης και βοήθειας των εκπαιδευτικών μας πριν απαιτήσουμε να ανταποκριθούν στο καθήκον τους που είναι να βοηθήσουν τους μαθητές μας σε όλες τις τάξεις, αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο στην τρίτη ηλικίου με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της. Πρώτα το κράτος θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και μετά θα απαιτήσω από τους εκπαιδευτικούς μας, δεν είναι και αυτοί συνεπείς με τα καθήκοντά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαξεβανάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε ωραία, πάρα πολύ. Αμέσως μετά θα έχουμε και μαθητές. Αυτούς και περιμένουμε.